Σε αυτή την καλωστημένη κομίθα που έπαιξαν οι Ουκρανοί στο φάουλ, έκανε την προσπάθεια να τελικά το κάνω, το πρώτο που κάνει, έκανε κίνηση εκεί. Ο Μπιλέκη αποκλείζει την μπάλα σωστά, το κεφάλι προς το τέρμα, νίξε τον Ρέι και έγραψε το 1-0. Τεράστια κομπίνα. Πολύ όμορφος έχει χάσει τον σέντερφορ της Ολυμπίκ. Ναι, τον Ολυμπίκ σωστή. Όχι. Η μονομαχία γίνεται στο βάθος. Ο Μάτος τον έχασε, σέντερφορ. Ο Μάτος τον Μάτος. Δεν θα πρέπει να ο Μάτος, όσο και ποιος είναι ο Μάτος, ο Γιώβιτς είναι... Κόντρα στη ροή του αγώνα από τον κόλ, καθώς ο Πάο επαναλαμβάνει αυτός που έχει πει. Κάνει κίνηση προς τα μέσα. Την ώρα που πάει να χτυπήσει το φάουλ, κάνει περιστροφική κίνηση του κλειστού. Το χάνει προς τον πρώτο το κάνει. Ο άλλος πρέπει να βγει μπροστά. Πλάτη, κλάμα το βάλει πλάτη ή πιθανότητα να μην μπορεί. Μπήκε. Φέτος. Ένα-ένα. Πού είναι ο κάμπος. Ωραίος για να μπαίνει στο τσίγκα, αυτό μια χαρά είναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται στο τσίγκα όταν μπαίνει παιδιά πάνω. Αυτός είναι λίγο στόχο. Το Μαχαράτζε καταλαβαίνει ότι δεν επιχειρεί. Αλλά ο άνθρωπος είναι αμυντικό πάνω. Δεν πρέπει να τον αφήνει να μαρκάρει. Αν το βρει, σου πει ότι έχει πάει κόσμο. Ναι, ενέργεια ατομική. Και πρώτο με τη Ρεν την ευκαιρία για να δείξει κάποιες αρετές στην Ευρώπη. Για να δούμε τον Σέστακο, κοίταξε ο Ενρίκε, και τρίπλα και διείσδυση και ταχύτητα και μεγάλο χώρο είσαι. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει να του πεις μη μαρκάρεις, είσαι επικίνδυνος. Τώρα είναι ικανός να φάει δύο κάρτες και να αποβληθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Παρορμητισμός του. Αλλά ατομική ενέργεια από αυτό το μπακ, μόνο αυτός έχει. Ούτε ο Μάκ έχει. Ούτε ο Τζάλμα έχει ατομική ενέργεια.